Τώρα μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Βλαχάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Δύναμη Πολιτών. Κύριε Βλαχάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Βλαχάκη, συμμετέχετε στις δημοτικές εκλογές με τον συνδυασμό Δύναμη Πολιτών του Δημάρχου Ηρακλείου, κύριου Βασίλη Λαμπρινού. Οι λόγοι που επιλέξατε αυτόν τον συνδυασμό ποιοι είναι? Θα μπορούσα να σας αναφέρω πολλούς, θα περιοριστώ στους τρεις βασικότερους. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι μια παράταξη επί της ουσίας ανεξάρτητη, δηλαδή δεν δέχεται κομματικές επιρροές και υποδείξεις. Συνεπώς νομίζω ότι μπορεί να πράξει το έργο της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θεωρώ ότι ο Βασίλης Λαμπρινός σαν προσωπικότητα είναι ένας άνθρωπος με πολύ υψηλό ήθος και ακεραιότητα, πράγμα απαραίτητο όταν ασχολείσαι με τα κοινά. Και το τρίτο είναι ότι η Δύναμη Πολιτών εφαρμόζει ένα σύστημα διοίκησης λίγο διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι δηλαδή προσωποκεντρικό. Δεν πιστεύω στο μεσιανισμό όσον αφορά τα πρόσωπα της πολιτικής. Συνεπώς μπορεί να διανέμει αρμοδιότητες σε πρόσωπα που έχουν τις ανάλογες ικανότητες και να παράξουν συνολικά ένα καλό έργο με την καθοδήγηση φυσικά και την διοίκηση ικανών ανθρώπων, ώστε να υπάρχει ένα αποτέλεσμα σημαντικό. Είναι ευχάριστο μέσα στην γενική απαξίωση της πολιτικής να βρίσκονται καταξιωμένοι επαγγελματικά δημότες που να ασχολούνται με τα κοινά. Ως ενεργός πολίτης, ποια θα λέγατε ότι είναι τα προβλήματα εκείνα που θα πρέπει να προτάξετε την λύση τους αν ο συνδυασμός σας κερδίσει τις εκλογές? Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε μια παρατήρηση όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν προϋπόθεση για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική να έχουν περάσει για κάποιο διάστημα της ζωής τους μέσα από το χώρο της εργασίας, είτε σαν εργαζόμενοι είτε σαν επαγγελματίες. Νομίζω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να καταλάβεις τον τρόπο που σκέφτεται ο άνθρωπος που θα του ζητήσει την επόμενη μέρα να σε ψηφίσει. Τώρα, όσον αφορά τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας, θα έλεγα ότι είναι αρκετά και δεν οφείλονται τόσο στην ανυπαρξία έργου που κάποιοι ενδεχομένως εικάζουν. Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα της άναρχης δόμησης που έχει αναπτυχθεί στο Ηράκλειο όλα τα προηγούμενα χρόνια με την έξαρση της αστιφιλίας. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, σίγουρα έχουν γίνει προσπάθειες και από την Δημοτική Αρχή, την σημερινή, και από προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Όμως εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα και νομίζω ότι χρειάζεται αρκετή προσπάθεια για να έρθουμε σε ένα αρκετά καλύτερο επίπεδο. Θα προτάξω το θέμα της καθαριότητας, το οποίο έχει βέβαια δύο σκέλη. Έχει το σκέλος των ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τη μεριά του Δήμου και υπάρχουν και οι ενέργειες φυσικά που πρέπει να γίνουν από τη μεριά των Δημοτών. Πρέπει δηλαδή και σαν άνθρωποι να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία μας και τη φιλοσοφία μας. Υπάρχουν σκέψεις αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο παράταξης και αν θέλετε προσωπικές στο πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο καλύτερα, τα οποία φυσικά θα τα δούμε και στο πρόγραμμα του συνδυασμού για να μπορέσει και ο κόσμος να τα αξιολογήσει. Ένα άλλο θέμα που θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την πόλη μας, είναι η ανάπτυξη ευκαιριών, επαγγελματικών ευκαιριών. Θεωρώ ότι η πόλη μας έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα μεσογειακό κέντρο με την κυριολεξία της φράσης και όχι μόνο σαν τουριστικός προορισμός, αλλά και σαν τουρισμός εκπαίδευσης, σαν προορισμός νοσοκομειακής περίθαλψης, σαν προορισμός κουλτούρας, γευσιγνωσίας. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα στον τόπο μας να αναδείξουμε και νομίζω ότι με λίγη προσπάθεια μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κύριε Βλαχάκη, στις 26 Μαΐου στις εκλογές συμμετέχουν προς το παρόν 10 υποψήφοι δήμαρχοι και περίπου 700 υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτό εσείς πώς το κρίνετε, θετικά ή αρνητικά? Καταρχήν θα λέγα θετικά. Νομίζω ότι αυτός ο πλουραλισμός στις υποψηφιότητες επιδεικνύει καταρχήν κάποιο ενδιαφέρον από τη μεριά των ανθρώπων να προσφέρουν για το Δήμο και από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως θα δημιουργήσει κάποια τεχνικά προβλήματα όσον αφορά την επόμενη μέρα των εκλογών και την διαχείριση σοβαρών θεμάτων, κατά πόσο δηλαδή θα μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία
σε κάποια θέματα και στις αποφάσεις. Νομίζω όμως ότι θα εκπαιδευτούμε και θα τα καταφέρουμε. Είναι άλλωστε οι συνεργασίες απαραίτητες για τη λύση των προβλημάτων. Κανένας από μόνος του, κανένας συνδυασμός, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα χωρίς συνεργασίες. Και πρέπει να μάθουμε σαν πολίτες και σαν πολιτικοί ακόμα να συνεργαζόμαστε. Έχω πει αρκετές φορές σε συζητήσεις με ανθρώπους που συζητάμε αυτές τις μέρες ότι θα πρέπει στην πολιτική να μάθουμε να αναδεικνύουμε τα θετικά, τα σημεία που έχουμε κοινά μεταξύ μας και όχι να προσπαθούμε να δούμε διαφορές για να διαφοροποιηθούμε και να δείξουμε ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση που επί της ουσίας μπορεί και να μην υπάρχει καθόλου. Συμμετέχετε σε ένα συνδυασμό που έχει σχεδόν μία πενταετία την διοικητική ευθύνη στο Δήμο Ηρακλείου. Πώς κρίνετε εσείς την Δημαρχία Λαμπρινού με λίγα λόγια? Νομίζω ότι η Δημαρχία του Βασίλη του Λαμπρινού για το προηγούμενο διάστημα έχει μία θετική εικόνα. Θα πρέπει να συλλογιστούμε ότι και κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτού του χρόνου. Μην ξεχνάμε ότι στο σύνολό της η Δημαρχία της Παράταξης Δύναμης Πολιτών ήταν μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικά δύσκολο, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα τα ελληνικά. Υπήρχαν δυσκολίες στους μηχανισμούς και όχι μόνο σε επίπεδο αυτοδιοίκησης αλλά και σε επίπεδο εθνικό. Υπήρχε μια μεγάλη δυστοκία στο να εξελιχθούν κάποια έργα είτε που βρίσκονταν σε εξέλιξη είτε που δημοπρατήθηκαν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παρά αυτά, η Παράταξη Δύναμη Πολιτών και ο Βασίλης Λαμπρινός με τους συνεργάτες του κατάφερε να υλοποιήσει μεγάλο ποσοστό των έργων, να έχει μια μεγάλη απορροφητικότητα σε κονδύλια για αυτό το διάστημα που συναγωνίζεται τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος και να καταφέρει να έχει έργα σημαντικά, έργα υποδομών, όχι έργα βιτρίνας. Θα σας αναφέρω επιγραμματικά το κομμάτι της αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης. Ήδη υλοποιείται ένα μεγάλο μέρος αυτής της εργολαβίας. Διατίθενται περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για την πλήρη αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης της πόλης μας. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι έργων τα οποία αφορούν τα έργα κοινωνικής πρόνοιας και πολλά φυσικά που θα θέλαμε πάρα πολύ ώρα και ειδικό αντικείμενο για να τα συζητήσουμε. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι δεν έχουν γίνει, αν θέλετε, λάθη ή ότι κάποια πράγματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Θα ήταν άλλωστε παράλογο σε κάθε περίπτωση να συζητηθεί κάτι τέτοιο. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει πάντα διαφάνεια, υπάρχει μια πολύ καλή πρόθεση και μια ανιδιοτέλεια σε κάθε περίπτωση στις σκέψεις και στις αποφάσεις της συγκεκριμένης Δημοτικής Αρχής. Υπενθυμίζω ότι η συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με απόφαση του Δημάρχου έχουν γίνει ανοιχτές για το κοινό. Μπορεί να τις παρακολουθήσει είτε διαδικτυακά είτε διαζώσεις όποιος ενδιαφέρεται και να πει τη γνώμη του να συμμετέχει σε αυτές. Από εκεί και μετά νομίζω ότι οι συνδημότες μας θα έχουν την ευκαιρία στις επικείμενες εκλογές να αξιολογήσουν αυτό το έργο, να αξιολογήσουν και την προοπτική και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια θετική συμπεριφορά στο εκλογικό αποτέλεσμα. Κύριε Βλαχάκη, εκτός από τα έργα, τι θεωρείτε ότι χρειάζεται μια σύγχρονη πόλη για να είναι φιλική προς τον Δημότη και αρεστή στον επισκέπτη? Τα έργα οπωσδήποτε είναι ένας βασικός παράγοντας, ο οποίος είναι και το πρώτο πράγμα που συνήθως βλέπει κανείς όταν επισκέπτεται μία πόλη. Η προσβασιμότητα δηλαδή στους χώρους, η καθαριότητα, οι δρόμοι, οι υποδομές, οι ανάγκες που ενδεχομένως να έχει ένας επισκέπτης και θα θελήσει να επισκεπτεί ένα νοσοκομείο ή μια δημόσια υπηρεσία και θα πρέπει να μην ταλαιπωρηθεί. Όλα αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο. Φυσικά όμως, νομίζω ότι αυτό που παίζει μεγαλύτερη σημασία είναι η νοοτροπία του κόσμου, η νοοτροπία των δημοτών. Σαν Ηρακλειώτης, έχω δει την πόλη μου να αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Έχω δει τους ανθρώπους να ενδιαφέρονται περισσότερο
και για τον συνάνθρωπό τους και να υπάρχει ένα μεγάλο εθελοντικό κίνημα αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, σε όλα τα επίπεδα. Το Ηράκλειο είναι από τις πόλεις που διαθέτει τις περισσότερες εθελοντικές ομάδες στην Ελλάδα και με ενεργό δράση, όχι μόνο στα χαρτιά. Θυμίζω επίσης ότι την προηγούμενη περίοδο, λόγω της οικονομικής δυστοκίας, υπήρχαν συνάνθρωποι μας οι οποίοι είχαν προβλήματα επιβίωσης. Θα ήταν ίσως λίγο παράλογο να μην ασχοληθεί κανείς με προτεραιότητα με αυτά τα ζητήματα και να ασχοληθεί με κάποια άλλα που ουσιαστικά θα έχουμε το χρόνο να τα υλοποιήσει κανείς αργότερα. Κύριε Βλαχάκη, σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ.